Καλησπέρα σε όλους και όλες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα εκ μέρους όλων μας, εκ μέρους ολόκληρης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους των δύο συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά της Κορινθίας, η οποία δυστυχώς ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα ήθελα επίσης, πάλι εκ μέρους όλων μας, να ευχαριστήσω από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος για την υπερπροσπάθεια που καταβάλουν σε αυτή τη μάχη, αλλά και την προσπάθεια που έχουν καταβάλει καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όπως βεβαίως και τους αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων που ήταν στην πρώτη γραμμή, μαζί με το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας. Η κοινωνία διαπιστώνει με λύπη ότι η πολιτεία, υπό την ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις μεγάλες κρίσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, από την κλιματική κρίση, από την κλιματική κατάρρευση. Η μηδενική πρόληψη και θωράκιση, η περιορισμένη επιχειρησιακή δυνατότητα, η ανεπαρκής αποκατάσταση των πληγέντων, αλλά και των υποδομών, είναι επιλογές. Δεν είναι ατυχήματα, δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι στρατηγική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να μην επενδύσει στην πρόληψη, στην ενίσχυση των δυνάμεων και στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών. Παρότι υπάρχουν τα διαθέσιμα κονδύλια, είναι στρατηγική επιλογή να μην μεριμνά για το περιβάλλον, την προστασία του, να υποτιμά τους κινδύνους για τους πολίτες. Η κυβέρνηση βέβαια θα ζητά πάντα σεβασμό την ώρα της κρίσης. Το ίδιο έπραξε και όταν καίγονταν η Μισή Αττική, όταν πνίγονταν η Θεσσαλία, όταν αναζητούσαμε τα πώς και τα γιατί του εγκλήματος των Ντεμπών. Το κάνει όμως για να κερδίσει χρόνο. Όχι μόνο μέχρι να βρεθεί ένα άλλο θέμα που θα υπερκαλύψει την επικαιρότητα, αλλά και για να διαμορφώσει συνθήκες υπέρ της, να καλύψει τις πολιτικές ευθύνες των στελεχών της. Αν ζητά σεβασμό λοιπόν η κυβέρνηση, εμείς ανταποκρινόμαστε και ο σεβασμός αξιώνει από εμάς να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αφήσουμε πίσω τη λογική που λέει θα τα πούμε μετά. Δεν θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε τώρα. Τώρα που τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα πάνω στην καταστροφή. Ποιος και γιατί μπορεί να ξεχάσει την επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος των Ντεμπών τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος, με το μοντάζ των ηχητικών, με το ξεμπάζωμα του χώρου της τραγωδίας, με τη μεταφορά κρίσιμου υλικού σε άλλο τόπο. Πράγματα που μας ανατριχιάζουν και γεννούν ερωτήματα. Μια μεθόδευση η οποία έχει ως αρχιερέα σχεδιαστή υλοποιητή τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρόσωπο. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω και το εξής. Στεκόμαστε στο πλευρό των τραυματιών και των οικογενειών των θυμάτων των Ντεμπών για απόδοση δικαιοσύνης. Και προφανώς ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τη δημόσια παρέμβαση της κυρίας Καριστιανού. Εκφράζουμε τις ενστάσεις μας και για την ανάθεση του χαρτοφυλακίου μεταφορών στον Έλληνα Επίτροπο και διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε τα πάντα από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να χυθεί φως στα αίτια αυτής της μεγάλης τραγωδίας και οι υπεύθυνοι να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Επιστρέφω τώρα στο θέμα των καταστροφικών πυρκαγιών. Έχουμε ακούσει δυστυχώς τον κύριο Μητσοτάκη να επέρεται και να επέρεται ακόμα και για την εξέλιξη του προγράμματος Αιγής, όταν αυτό ξεκίνησε 2 ολόκληρα χρόνια να καθυστερήσει. Όταν θα έπρεπε να ολοκληρώνεται το επόμενο έτος και ακόμα είμαστε, προσέξτε, στο 2% των δαπανών σε σχέση με την υλοποίηση των έργων. Έβγαλε και ένα εβδομαδιαίο απολογιστικό ο κύριος Μητσοτάκης, μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έκανε λόγο για 150 νέα πυροσβεστικά οχήματα, όταν γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα των υπαρχόντων οχημάτων, 2.000 από τα 3.500 διαθέσιμα, είναι ηλικίας 20 και 30 ετών αντίστοιχα. Επέρεται για προετοιμασία,
με 4.000 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική. Με 4 εκατομμύρια καμένα στρέμματα γης από το 2021 και μετά. Και ας σκεφτούμε όλοι μαζί, το κόστος των καταστροφών από το 2021 ανέρχεται στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα Αιγής, 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσο καλύτερο είναι το προλαμβάνειν του θεραπεύειν. Η συζήτηση λοιπόν πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Και υποχρεούται ο κύριος Μητσοτάκης να έρθει στη Βουλή να μην τραπετεύσει όπως έκανε σήμερα και να ανταποκριθεί στο αίτημά μας για μια συζήτηση προημερησίας διάταξης για την πολιτική προστασία όπως επίμονα ζητάμε από τον Αύγουστο και ο ίδιος κατευναστικά υπόσχεται ότι θα γίνει από Σεπτέμβρη. Και βεβαίως να ανταποκριθεί σε ακόμα μια υποχρέωσή του. Να ενημερώσει όλα τα κόμματα και καταρχήν την αξιωματική αντιπολίτευση, όπως έχουμε ζητήσει επισήμως από το Σάββατο, για την εξέλιξη και την πορεία των εθνικών θεμάτων και κυρίως την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Διότι φαίνεται και από τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν, ότι έχουν προκύψει εξελίξεις. Ποιες εξελίξεις, σε ποια κατεύθυνση και σε ποιο πλαίσιο. Τι διαπραγματεύεται ο κύριος Μητσοτάκης? Είναι απολύτως ανησυχητικό να διαμορφώνεται η εικόνα ότι κάποιοι θεωρούν ότι είναι συμβατή η ιδέα, η πρακτική και η υλοποίηση των στοχεύσεων του πλάνου για τη γαλάζια πατρίδα με τα ήρεμα νερά. Η στρατηγική της Τουρκίας είναι μια στρατηγική επιθετική, μια στρατηγική αναθεωρητική και απολύτως ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, την ηρεμία στην περιοχή, τις προοπτικές συνανάπτυξης και επουδενή, δεν θα τολμούσαμε εμείς ποτέ να πούμε, ότι το εθνικό συμφέρον είναι δυνατόν να κάμπτεται μέσα στα παγκόσμια, στα συμφέροντα της διεθνούς κοινότητας. Το εθνικό συμφέρον ταυτίζεται με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που διασφαλίζει και η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου είναι αυτό που διασφαλίζει την ηρεμία και την ειρήνη στην περιοχή. Αυτό είναι το μεγάλο διπλωματικό όπλο της χώρας και επουδενή. Γλωσσικά ή άλλα ολισθήματα δεν πρέπει να το απεμπολούν. Και εδώ οφείλουμε να θυμίσουμε το εξής, ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η διακυβέρνηση που είχε καταφέρει να υπάρχει ηρεμία και μάλιστα χωρίς να υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα μεγάλων δαπανών για την άμυνα. Είχαμε καταφέρει να προστατεύουμε τα συμφέροντα της χώρας διεθνώς, να αυξήσουμε το διπλωματικό, το γεωπολιτικό της εκτόπισμα, να έχει το διπλωματικό πολιτικό προβάδισμα, να έχει και το επιχειρησιακό προβάδισμα, διότι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όσοι μας ακούτε, τότε, επί δικής μας διακυβέρνησης, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έκανε τη δουλειά της και δεν παρακολουθούσε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Είμαστε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Το έχουμε αποδείξει στη δική μας τη διακυβέρνηση. Τρεις φορές έγιναν ανώτατα συμβούλια συνεργασίας. Ήξερε όμως η γειτονική χώρα ότι το πεδίο της συνεννόησης είναι το διεθνές δίκαιο και καμία παρέκκληση από αυτό δεν θα ήταν νοητή υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Το ίδιο γνώριζαν και οι άλλες χώρες της περιοχής, το ίδιο γνώριζαν και οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε ότι τα δικά τους συμφέροντα επιθυμούν πάντα να εξυπηρετήσουν. Δεν θα ήταν νοητό κάτι διαφορετικό άλλωστε. Τότε όμως είχαμε σαφείς κόκκινες γραμμές έναντι της τουρκικής στρατηγικής, της κλιμάκωσης και της επιθετικής παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Για το δε κυπριακό ζήτημα, δηλώνουμε ξανά ότι απαιτείται η επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση από εκεί από όπου διακόπηκαν, στο Κραν Μοντανά. Στη δε διεθνή μας θέση, η χώρα πρέπει να επανακάμψει λοιπόν στο ρόλο ενός παράγοντα σταθερότητας που εγγυάται την ειρήνη και τη συνανάπτυξη. Και οι λογικές
του προκεχωρημένου φυλακίου και του δεδομένου συμμάχου δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δυστυχώς έξω δεν πάμε καλά, αλλά δεν πάμε καλά ούτε μέσα. Η ακρίβεια συνεχίζει να επελάβνει. Τα νοικοκυριά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπομένουν τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Και επιτρέψτε μου, σε σχέση με το ζήτημα της ακρίβειας, να σταθώ στο εξής. Το επιχείρημα ότι για την ακρίβεια στο ρεύμα φταίει ο πόλεμος κατέρευσε οριστικά. Η ίδια η κυρία Φοντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι πλέον η επίδραση του πολέμου στις τιμές είναι ελάχιστη. Συνεπώς, οι Έλληνες καταναλωτές, οι επιχειρήσεις που βλέπουν αυξημένες τιμές πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό είναι αποτέλεσμα εγχώριων επιλογών και όχι εξωτερικών παραγόντων. Και γι' αυτό θα κληθεί να απολογηθεί η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, διότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει επίκαιρη επερώτηση για τα ζητήματα της ακρίβειας. Θα απολογηθεί επίσης για το γεγονός ότι δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα, όπως έχει κάθε δυνατότητα. Υπενθύμιζαν και πηγές. Έμαθα σήμερα το πρωί από την Κομισιόν ανεπισήμως ότι η Κομισιόν δεν έχει εμποδίσει καμία χώρα να βάλει πλαφόν στις τιμές του ρεύματος. Δεν βάζουν πλαφόν όσοι επιλέγουν να μην βάλουν πλαφόν. Και η επίκληση ευρωπαϊκών κανόνων είναι ένα τερατώδες ψέμα. Θα απολογηθεί βεβαίως και για το γεγονός ότι δεν έχει τολμήσει να κάνει μια αυτονόητη παρέμβαση στον χώρο της ενέργειας. Και αυτή είναι η επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ. Είναι μια ξεκάθαρη θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία έχει δικαιωθεί από τις εξελίξεις, διότι εμείς θέλουμε ΔΕΗ υποδημόσιο έλεγχο, η οποία να απολογείται στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας και όχι στους μετόχους της. Να διασφαλίζει επαρκές και προσιτό οικονομικά ρεύμα, ενέργεια και στους καταναλωτές και στους παραγωγούς. Θα απολογηθεί και γι' αυτό η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κατέθεσε εχθές το μεσοπρόθεσμο. Τρεις παρατηρήσεις. Η ανεμική μεγέθυνση της οικονομίας αφορά λίγους. Απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει καταστεί τελευταία στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Παρατήρηση δεύτερη. Η ανεμική πρόβλεψη για την αύξηση της απασχόλησης, η οποία δεν είναι ότι είναι απλώς ανεμική, αλλά αφορά κατά 50% θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι μερικής απασχόλησης και επισφαλής. Και παρατήρηση τρίτη. Οι προβλέψεις για την άνοδο των επενδύσεων. Είχαμε την ίδια κουβέντα, μα ακριβώς την ίδια κουβέντα όταν συζητούσαμε τον προϋπολογισμό του 2024. Η πρόβλεψη, όταν συζητούνταν ο προϋπολογισμός της περασμένης χρονιάς, του 2023, ήταν ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 15%. Προσγειώθηκαν στο 4% για το 2023. Επανήλθε η Νέα Δημοκρατία με την ίδια πρόβλεψη για τον προϋπολογισμό του 2024. Έκρηξη επενδύσεων μας έλεγε ότι θα έχουμε για το 2024. 15%. Πού εδράζεται η εκτίμησή σας, ρωτούσαμε εμείς. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, μας απαντούσαν. Και έρχεται το μεσοπρόθεσμο, το οποίο προβλέπει ότι η αύξηση των επενδύσεων δεν θα είναι 15%, όπως έλεγε ο προϋπολογισμός για το 2024, αλλά μόνο 6,7%. Τι μεσολάβησε, κύριοι, του οικονομικού επιτελείου? Προσγειωθήκατε στην πραγματικότητα ή απλώς έληξε η περίοδος των ψεμάτων? Μία απότομη προσγείωση, λοιπόν, σε μία πραγματικότητα η οποία απέχει πάρα πολύ από την εικόνα την οποία θέλει να φιλοτεχνήσει η κυβέρνηση για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα υπάρχουν και άλλα δύο ζητήματα μείζωνος σημασίας και αναφέρομαι στα γεγονότα νεανικής βίας. Το σοκαριστικό περιστατικό ακραίας νεανικής βίας σε βάρος 14χρονης μας σόκαρε όλους, όπως και το περιστατικό του βιασμού ενός 5χρονου αγοριού. Οι ανακοινώσεις οι πρωθυπουργικές όμως επιβεβαίωσαν
πως το μόνο που απασχολεί τον κύριο Μητσοτάκη είναι ο πλημμυρισμός των Αθηνών σε άλλους. Και εκ των υστέρων, η κυβέρνηση έρχεται να εξαγγείλει μέτρα τα οποία είναι στη γραμμή του δόγματος της αυστηροποίησης της ποινικής μεταχείρισης, να πηγαίνουν φυλακοί και τα 14χρονα. Ας το μειώσουν κι άλλο. Να πηγαίνουν ακόμα μικρότερα, παιδιά, και ερχόμαστε να ρωτήσουμε γιατί έχει γίνει και κοινοβουλευτικός έλεγχος έγκαιρα για το θέμα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, 21 βουλευτές, με την Έλενα την Ακρίτα. Καταθέσαμε ερώτηση, διότι συγκροτήθηκε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για το ζήτημα. Έχει υποβάλει κάποια έκθεση αυτή η Επιτροπή που να λέει ότι η αυστηροποίηση των ποινών είναι η λύση για το πρόβλημα της νεανικής βίας? Το ζήτημα είναι βαθύ, πρέπει να προσεγγιστεί ακουμπώντας τις βαθύτερες αιτίες όπως τα κοινωνικά προβλήματα αλλά και άλλες ζητήματα που απασχολούν τους νέους. Και χωρίς την ολόκληρη ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών και την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Υπήρξαν άλλα δύο γεγονότα τα οποία ήταν σοκαριστικά και για τα οποία δεν είχε τίποτα να πει ο κύριος Μητσοτάκης στη σημερινή του παρουσία, στη Βουλή. Και μιλώ για τον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό ενός συνάνθρωπου μας στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα και το γεγονός ότι βρέθηκε κρεμασμένος μέσα στο ΑΤΑΦ Ομονίας άλλος ένας συνάνθρωπός μας. Είναι γεγονότα για τα οποία πρέπει, οφείλει η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις. Πρέπει και η δικαιοσύνη να προστατέψει το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε αυτές τις υποθέσεις να πέσει άπλητο φως. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, υποχρέωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υποχρέωση όλων μας, είναι να αποτελέσουμε την ασπίδα των δικαιωμάτων της κοινωνίας και των συμφερόντων της χώρας. Τίποτε λιγότερο δεν αντιστοιχεί στις προσδοκίες των πολιτών που μας ψήφισαν ή που σήμερα αναζητούν πολιτική διέξοδο. Αυτό όμως απαιτεί σκληρή δουλειά και εξωστρέφεια. Το βάρος της δουλειάς μας είναι μεγάλο και υποχρεούμαστε να ανταπεξέλθουμε. Με ενότητα, με συνεργασία, με οργάνωση, με σεβασμό και συντροφικότητα. Το έργο μας στο Κοινοβούλιο είναι κρίσιμο. Ήδη έχουμε λάβει πρωτοβουλίες οι οποίες αγγίζουν μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν πάρα πολλούς πολίτες. Την περασμένη εβδομάδα καταθέσαμε τροπολογία για την προστασία των δανειοληπτών. Έχουμε ζητήσει την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για να συζητηθεί το φλέγον ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των τεράστιων λαθών στις ενισχύσεις και στις αποζημιώσεις. Έχουμε ζητήσει την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για τις παράλογες χρεώσεις των τραπεζών. Και βεβαίως θα επανέλθουμε με την επίκαιρη επερώτησή μας για τα ζητήματα της ακρίβειας. Και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε και τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν. Δεν διεκδικούμε τη μονοκαλλιέργεια και την κατοχή της μίας και μόνης αλήθειας. Τους ακούμε και αυτούς προσεκτικά. Όπως και ειλικρινέστατα θα πω, ακούμε και διάφορους διαμαρτυρόμενους συντηρητικούς, οι οποίοι τελευταίως διακηρύσουν δημοσίως ότι μάλλον έκαναν λάθος όταν ψήφιζαν το πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας και την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας για την προστασία των δανειοληπτών. Η δουλειά μας μέσα στο Κοινοβούλιο είναι, και θα την κάνουμε κι εμείς ακόμα περισσότερο, συγκολητική ύλη και πολλαπλασιαστική δύναμη για την παράταξή μας. Η δουλειά μας μέσα στο Κοινοβούλιο, κάθε ερώτηση, κάθε τοποθέτηση, κάθε παρέμβαση, είναι και μια απόδειξη για το πόσο έχει ανάγκη ο τόπος την κοινή, ενωτική και δυναμική μας πορεία από τούδε και στο εξής. Τα μέλη του κόμματος, οι άνθρωποι της παράταξης, οι άνθρωποι οι οποίοι μας ανέθεσαν τη βαριά ευθύνη της εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Κοινοβούλιο. Αυτό περιμένουν από μας. Να αξιοποιούμε κάθε δυνατό βήμα, κάθε δυνατότητα παρέμβασης για να κάνουμε γνωστές τις θέσεις του κόμματος και της παράταξης. Να αποδεικνύουμε ότι υπάρχει ισχυρό
κοινό έδαφος αριστερής προοδευτικής αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και σε αυτή την κατεύθυνση να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα επικοινωνίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και να μην επιτρέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υποκαθιστούν την κοινοβουλευτική μας δουλειά ή πολύ περισσότερο να την επισκιάζουν στο δημόσιο λόγο. Αυτό είναι το χρέος μας από εδώ και μπρος. Και μέχρι να ολοκληρωθούν βεβαίως οι διαδικασίες μας. Θέλω να κλείσω με το εξής, το οποίο έχω επαναλάβει, αλλά νομίζω ότι έχω χρέος και σε αυτή την τοποθέτηση να το πω για άλλη μια φορά. Στρατηγικά κρίσιμο για την επιτυχία του κύριου Μητσοτάκη είναι να δουλέψει και να υλοποιηθεί η προσπάθεια ιστορικού αναθεωρητισμού την οποία έχει βάλει μπροστά. Ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία στις αρχές της περασμένης δεκαετίας χρειάστηκε την ακροδεξιά. Την ακροδεξιά η οποία πλήρωνε για πάρα πολλά χρόνια το τίμημα της απαξίωσης, επειδή είχε λερωμένη τη φωλιά της και είχε ταυτιστεί με όλες τις στιγμές ανομαλίας μέσα στην πορεία της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Και τη χρειάζονταν την ακροδεξιά ως ένα εργαλείο που θα μπορούσε με τα ιδεολογικά της και προγραμματικά εφόδια να συκοφαντήσει την αριστερά, τα συνδικάτα και οποιονδήποτε θα μπορούσε δυνητικά να αντισταθεί στις εφαρμοζόμενες πολιτικές που είδαν το φως την περίοδο 10 με 15. Και όπως την αξιοποιεί, προσπαθώντας να σβήσει από τη μνήμη του ελληνικού λαού τα μαρτύρια και τις ανομαλίες της μεταπολεμικής Ελλάδας, την αξιοποιεί για να σβήσει από τη μνήμη του λαού το ποια ήταν η κυβέρνηση που κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Σας καλώ λοιπόν όλους μαζί, κάθε μέρα, να μην επιτρέψουμε αυτό να γίνει. Να μην επιτρέψουμε αυτή την προσπάθεια ιστορικού αναθεωρητισμού να πετύχει. Η χώρα χρεοκόπησε το 2010, έχασε το 25% του ΑΕΠ μεταξύ 10 και 15 και ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που την έβγαλε από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια. Δεν είναι μία μάχη για το παρελθόν αυτή. Αυτή είναι μία μάχη για το άμεσο μέλλον. Διότι υπό το φως της δημοσκοπικής απομείωσης των ποσοστών του, ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να θωρακίσει ένα επιχείρημα. Μην ξαναψηφίσετε αριστερά. Θέλει να λέει. Θέλει να αποδείξει με αιχμές του δόρατος όσους υπηρέτησαν το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό την προηγούμενη περίοδο ότι η δική μας η διακυβέρνηση ήταν το πρόβλημα της πολυετούς κρίσης που περνάει η πατρίδα μας και η δική τους διακυβέρνηση, οι δικές τους κυβερνήσεις είχαν προσπαθήσει να βγάλουν τη χώρα από το αδίέξοδο. Αυτή τη μάχη καλούμαστε να δώσουμε. Κάθε παρέμβασή μας μέσα στη Βουλή να είναι ένα μήνυμα ενότητας και προοπτικής για αυτό το χώρο και σε αυτό το καθήκον είμαι βέβαιος ότι όλες και όλοι θα ανταποκριθούμε. Σας ευχαριστώ.